Γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μιλάμε για την Τυρινία και σειρά έχει, την προϊστορική δηλαδή, Δυτική Μακεδονία, και σειρά έχει η περιοχή της Φλόρινας. Στην περιοχή της Φλόρινας, να δείξουμε ένα χάρτη, βρισκόταν το αρχαίο βασίλειο των Λιγκιστών. Μιλάμε για την πρώτη χιλιετία πριν από τον Χριστό, όχι βεβαίως στην προϊστορική εποχή, γιατί για τότε δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καμιά πληροφορία, ή τουλάχιστον εγώ δεν έχω καμιά πληροφορία, και να πούμε ότι κάλυπτε ένα μέρος του νομού Φλωρίνης, βεβαίως όχι ολόκληρο, γιατί από την νότια πλευρά υπήρχε η Ορδαία, η οποία έμπαινε και έπιανε τον κάμπο του Αμυνταίου, και από την άλλη τη δυτική πλευρά, η περιοχή των Πρεσπών, βρισκόταν η Ορεστίδα, το άλλο βασίλειο. Η προέκτασή της έφτανε προς τα πάνω και έφτανε μέχρι την λίμνη της Οχρίδος ή της Λιχνίδος, όπως λεγόταν τότε, η οποία βρίσκεται αρκετά πιο βόρεια από τη Φλόρινα. Είναι η περιοχή που αργότερα λεγόταν και Πελαγωνία, και έφτανε στα σύνορα που είναι η Παιωνία και ο Δερίωπος, τα Σκόπια ας πούμε, αλλά αρκετά πιο ψηλά και πάνω από το μοναστήρι που τότε λεγόταν Ηράκλεια. Να δείξουμε κάνα δύο φωτογραφίες που έχουμε. Να πάμε στη δεύτερη φωτογραφία. Εδώ, σε αυτή την περιοχή, υπήρχαν προελληνικές φυλές πολλές. Λίγο στα πιο βόρεια υπήρχαν οι Βρύγες, κοντά εκεί πέρα που είναι η Οχρίδα. Λίγο πιο κάτω ήταν οι Αχαιοί, οι Αιωλείς, και έφτανε προς τα κάτω, εκεί στα σύνορα με την Ιορδαία, να είναι οι Αρκάδες. Σε αυτή την περιοχή αυτά συνέβαιναν από το 3000 μέχρι το 1800, μετά 1500, και σιγά σιγά κάτω από την πίεση που υπήρχε άλλων φυλών από πάνω, αυτή σιγά σιγά φεύγαν, γιατί γινόταν πολύ μεγαλύτερος ο πληθυσμός. Και έμειναν δωρείς, υπήρχαν δωρικά φύλλα εκεί, τα οποία το 1200 π.Χ. και αυτά κατέφυγαν και έφυγαν από εκεί. Οι Φρύγες, οι Βρύγες όπως λεγόταν, άλλωστε και η λίμνη, η Μεγάλη Πρέσπα λέγεται Μεγάλη Βρυγής, έφυγαν από εκεί, πήγαν ανατολικά και κατοίκησαν ή επίκησαν, αν θέλετε, την περιοχή που είναι ο Ελίσποντος από την κάτω μεριά. Να δείξουμε και ένα χάρτη της Λιγκιστίδος παλιό που έχουμε. Βλέπετε, το έχω σχεδιάσει, το μπλε που έχω στην πάνω μεριά είναι αυτή η περιοχή η οποία δεν είναι Ελλάδα πια, βρίσκονται τα Σκόπια, και εκεί ήταν η προέκταση της Πελαγωνίας. Άλλωστε μην ξεχνάμε το 1912 υπήρχε διαφωνία του Βενιζέλου με τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο, που ήταν αρχιστράτηγος εκείνο του αγώνα, και εκείνος ήθελε να φτάσει στο μοναστήρι, και ο Βενιζέλος σωστά, από ό,τι φαίνεται, τον είπε για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Να μην πούμε περισσότερα για τα σύνορα, άλλωστε τα βλέπουμε ποια είναι. Και να πάμε στην ετυμολογία του ονόματος, φεύγουμε και από αυτό το χάρτη. Τον είχατε, βλέπετε, η Πρέσπα είναι από άλλη μεριά. Και εδώ δείχνει το μέρος αυτό, το οποίο σε ένα χάρτη μεγαλύτερο, με αρχαίες περιοχές όπως ήταν την Ρωμαϊκή εποχή ή όπως είπαμε την πρώτη χιλιετία πριν από τον Χριστό, από το 600 και εδώ. Φεύγουμε και από εδώ. Μία εκδοχή για το όνομα, ότι οφείλεται στον πρώτο μυθικό βασιλιά της, που δεν ήταν άλλος από τον Αργονάτη Λιγκαία, για αυτό βγάζουμε και την Αργό, ο οποίος φέρεται ότι είναι ο πρώτος οικιστής. Τον αναφέρει ο Όμπερος και λέει ο Λιγκαίας ήταν ένας παντοδύναμος άνθρωπος, ο οποίος είχε πάρα πολύ δυνατή όραση, που το βλέμμα του τρυπούσε ολόκληρη τη γη και έβλεπε και πίσω από τα πράγματα. Αυτά για τον Λιγκαία. Να φύγουμε. Η άλλη εκδοχή είναι ότι υπάρχει ένα ζώο, αυτό που βλέπετε, είναι σαν μεγάλη γάτα ή σαν μικρή τίγρης, όπως θέλετε πάρτε το, το οποίο υπάρχει στα βουνά. Εγώ διάβασα ότι και τώρα βρίσκεται, είναι μια σαν αγριόγατο, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, Λίγκας λέγεται, Λιγκιστής από εκεί, ότι το όνομα το οποίο το δίνω στην περιοχή είναι Ρίσος, Ρίτσος, Αρίτσος, Τζαγκανόλικος. Το Αρίτσος είναι μια λέξη που στην ομιλία των Κοζανητών υπάρχει, και είναι της οικογένειας των Ελουρουδών.
διάβασα ότι υπάρχει ακόμα στη Φλόρινα, δηλαδή υπάρχουν διάσπαρτα τέτοια ζώα, λίγα όμως, και είναι, δεν σκοτώνει μόνο τα θύματα του, αλλά για να φάει, αλλά ακόμα και απλώς για να σκοτώσει. Μία εκδοχή είναι και αυτή και πολύ πιθανό να είναι πιθανότερη. Και πάμε για να φύγουμε και από αυτό, υπάρχει μία ακόμα εκδοχή, την οποία είδα γραμμένη. Υπάρχει ένας αστερισμός κοντά στη Μεγάλη Άρκτο, ο οποίος λέγεται Lynx. Λέει πολύ πιθανόν, έχω διαβάσει, να είναι προέρχεται από εκεί το όνομα. Εκείνο όμως που διαπίστωσα είναι ότι δεν ήταν γνωστός αυτός ο αστερισμός την αρχαία εποχή, αλλά μόλις το 1690, για τα χρόνια που περάσαν το μόλις, φαίνεται πολύ το 1690 μετά Χριστόν, έχει ανακαλυφθεί σαν αστερισμός. Επομένως, στην αρχαία εποχή, όταν δεν ξέραν τον αστερισμό αυτό, ήταν δυνατόν να πάρει από τον αστερισμό, βεβαίως όχι. Και έτσι και αυτή την εκδοχή την αποκλείουμε. Υπάρχει μυθολογία, φεύγουμε και από εδώ, ποιος κατοίκησε για πρώτη φορά αυτή την περιοχή πέρα από αυτούς που έχουν δώσει το όνομά του. Αυτός είναι ο Βόρας. Υπάρχει άλλωστε το βουνό που λέγεται Βόρας, το Καϊμψαλάν, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Φλόρινας και κατοικούσε εκεί από 10.000 χρόνια πριν από το Χριστό. Ο Βορέας ήταν ο θεός του ανέμου. Και λένε ότι στην κοιλάδα του Σκλήθρου και του Λεχόβου, που είναι εκεί στο Αμύνδιο, πηγαίνοντας για την Καστοριά, αυτή η στενούρα που υπάρχει εκεί πέρα, εκεί πέρα το γράφει η μυθολογία, έγινε ο αγώνας ανάμεσα στους θεούς και τους τιτάνες, στους αρχαίους θεούς και τους τιτάνες, και βάφτηκε από το αίμα αυτών των δύο αντιπάλων αυτή η περιοχή. Και ότι ο Βόρας και ο Βορέας είναι ο μυθικός, είναι ο πρόγονος των Μακεδόνων και γενάρχης τους. Και ήταν παιδί του Αιώλου. Αυτά όσο αφορά τη μυθολογία και όσο αφορά από πού προήρθαν τα ονόματα. Τώρα, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Αυτοί είναι οι τιτάνες οι οποίοι μαλώναν για την κυριαρχία της γης. Φεύγουμε και με τους θεούς, τους Ολύμπιους θεούς, φεύγουμε και από αυτή τη φωτογραφία και πάμε να δούμε σε ποιες περιοχές, σε ποιες πόλεις της περιοχής της Φλόρινας. Δεν θα κάνουμε διαχωρισμό εδώ γιατί είναι λίγο δύσκολο και θα τα παρουσιάσουμε σαν ενιαία περιοχή, έχοντας υπόψη όμως ότι λυγκίστη, γιατί μιλάμε για την προϊστορική Δυτική Μακεδονία και τότε τα σύνορα δεν τα ξέραμε ποια ήταν. Πάντως δεν ήταν ούτε η περιοχή της Ελίμιας, ούτε η περιοχή της Εορδαίας, ας πούμε, η περιοχή των Πρασπών. Αργότερα, γιατί οι βασιλιάδες φάνηκαν τότε, στην προϊστορική εποχή, δηλαδή πριν από το 800 που δεν υπάρχουν γραπτά, κανένα δεν ξέρει τι συνέβαινε. Να πούμε ότι κατά την Ελληνική εποχή, και αυτή είναι από το πώς ζούσαν τότε την Ελληνική εποχή, από το 5800 έως το 5300 υπάρχουν δείγματα ότι υπήρχε ανθρώπινη κατοίκηση οργανωμένη και μάλιστα πολύ τελευταία, πριν γραφτούν αυτά τα κείμενα που βρήκα εγώ και είχα γράψει πριν από καιρό, από έρευνες σωστικές που κάνουν στην περιοχή που θα βγει ο Λιγνίτης, βρήκαν λιμνίους οικισμούς οι οποίοι ανάγονται στο 6,5 και πιο πίσω από αυτό, σε 6.500 χρόνια πριν από τον Χριστό. Τα έχουμε αναφέρει άλλωστε. Για αυτή την εποχή τα ευρήματα είναι στους οικισμούς Αρμενοχωρίου, Μελίτης, Αγίου Παντελέμωνα, Αγίων Αργύρων και Βαρικού. Την εποχή του Χαλκού, από το 3100 έως το 1050 π.Χ. και εποχή του Σιδήρου, η κατοίκηση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στις δύο λεκάνες της Φλόρινας και του Αμυνταίου. Στην πρώιμη εποχή του Χαλκού είναι οι Άνω Κλινές, ο Σκοπός, Λόφι, Νίκη, Παλέστρα, Κλαδοράχη, Πέρασμα, Άγιος Βαρθολομαίος και Βαλτόνερα. Και για την ύστερη εποχή επίσης υπάρχουν ενδείξεις, η ύστερη εποχή του Χαλκού. Για τα χωριά Οξιά, Μικρολίμνη, Τρίγωνο, Φλόρινα, Παπαγιάννη, Νεοχώρη, Πέτρες. Και την εποχή του Σιδήρου, που ερχόμαστε συνέχεια προς τα δω, βρίσκονται ευρήματα στις Πέτρες, στον Αετό, στο Βαρικό, στη Βεγόρα, στο Λιμνοχώρι, στο Φαράγγι, στην Παλέστρα και στον Άγιο Παντελεήμονα. Για να δείξουμε και τις φωτογραφίες που έχουμε για αυτές τις εποχές. Αυτό αφορά την εποχή του Χαλκού. Φεύγουμε και από εδώ, η προηγούμενη είναι η θηλυκή εποχή. Αυτά αφορά την εποχή επίσης του Χαλκού, αλλά πιο εδώ. Υπάρχει η πρώιμη και η πιο όψιμη περιοχή. Και υπάρχει η ύστερη εποχή του Χαλκού και είναι η εποχή του Σιδήρου που βγήκαν τα όπλα
να δείξουμε τη φωτογραφία από κάτι σπαθιά κτλ. Που ήταν η αιτία να μπορέσουν να δυναμώσουν ενδορυείς, όπως λέγαν τότε, και έχοντας υπόψη την τεχνολογία του σιδήρου, μπόρεσαν και κατέλαβαν τις Μυκήνες και όλη αυτή την Νότια Ελλάδα. Τώρα, γι' αυτό υπάρχουν αμφισβητήσεις, ας μην τα συζητάμε εδώ. Η περιοχή πάντως αυτή ήταν μια περιοχή από τις δύο βασικές περιοχές του 1900 π.Χ., κάνα 2.000 χρόνια πίσω από τον Χριστό, η πιο βόρεια περιοχή, την οποία μιλούσαν ελληνικά, και υπάρχει και μια δεύτερη περιοχή, η οποία λέγεται Χαονία, και ήταν προς την Ήπειρο αυτή η περιοχή. Ήταν δύο περιοχές που άρχισαν να μιλάνε, λέει, τα ελληνικά, και αυτοί, κάτω από την πίεση άλλων φυλών, αναγκάστηκαν οι κάτοικοι της Χαονίας να φύγουν από εκεί, και λένε ότι υπάρχει και δημιουργήθηκε μια νέα Χαονία στην περιοχή της Συρίας. Βεβαίως τελικά η αποχώρηση ήταν το Δωριέν του 1100 με 1150 που κατέβηκαν προς τα κάτω και λένε ότι κατέστησε το μυκηνοϊκό πολιτισμό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Τροϊκός πόλεμος που έγινε ανάμεσα σε Έλληνες πληρώθηκε και από το μυκηναϊκό πολιτισμό και από τον πολιτισμό των Δωριέων. Να δούμε μερικές πόλεις, να φύγουμε από εδώ και να δούμε μια φωτογραφία. Βλέπετε κάποιες αρχαιότητες που υπάρχουν εκεί, να πάμε λίγο παρακάτω και αυτά. Υπάρχουν αρκετά πράγματα, τα οποία υπάρχουν στο μουσείο της περιοχής εκεί της Φλόρινας, έχει ένα πολύ καλό μουσείο. Και να φύγουμε, να δείξουμε, βλέπετε, είναι αρκετά πράγματα που δείχνουν πώς υπήρχε εκεί πέρα ο ελληνικός πολιτισμός ανεπτυγμένος. Εδώ πια έχουμε φτάσει, νομίζω, να δω και την άλλη φωτογραφία. Ναι, φτάσαμε στην Ηράκλεια της Λυγκιστίδας ή Πελαγωνίας. Κάποια στιγμή την εποχή των Ρωμαίων η περιοχή της Λυγκιστίδας ονομαζόταν Πελαγωνία και έτσι πολλές φορές θα συναντάμε και με τις δύο λέξεις. Την ίδρυσε το 352 π.Χ. ο Φίλιππος όταν κατέλαβε αυτή την περιοχή γιατί ήθελε να φυλάξει τα νότα του. Υπάρχει μία άλλη εκδοχή ότι αυτή τη δημιούργησε, είναι λίγο πιο κάτω από το μοναστήρι. Βρέθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Βρήκα μία ιστοσελίδα με πάρα πολλές φωτογραφίες του κράτους του Σκοπίων, αλλά αυτές οι περισσότερες τις πήρα από ελληνικές στις σελίδες. Νομίζω ότι έχω 2-3 ακόμα πράγματα, να δείτε τύπου θέατρο, φεύγουμε κι άλλο. Είναι ανάμεσα στη Φλόρινα και στην περιοχή και στο μοναστήρι. Πόδια από ένα μεγάλο άγαλμα, βλέπετε τύχνη εθνική υπάρχει, άγαλμα, πιθανόν της θεάς Αθηνάς. Αυτά με πετρούλες που το κάνουν ψηφιδωτά. Όπως υπάρχουν και στην Πέλα της εποχής των Μακεδόνων, με πολύ υψηλή τέχνη. Αυτά όλα είναι πρόσφατα ευρήματα. Γυρνάμε πίσω για να τελειώσουμε με την Ηράκλεια της Λυγκιστίδας ή την Ηράκλεια της Πελαγωνίας, αν θέλετε. Ο βασιλιάς, επομένως, Φίλιππος το έκανε. Υπάρχει μια εκδοχή ότι την είχε ξεκινήσει ο Αμίντας ο δεύτερος, που ήταν βασιλιάς πιο μπροστά από τον Φίλιππο, αλλά την ξαναέκτησε ή αν θέλετε δημιούργησε, τη μεγάλωσε ο Φίλιππος μετά λίγο πιο αργά. Πάντως η Ηράκλεια κάποια στιγμή εξαφανίστηκε και η αιτία δεν είναι άλλη από τους Γόθους και Βυσιγόθους, οι οποίες είχαν στρατοπεδεύσει επί 4 χρόνια στην περιοχή της Οχρίδος, της λίμνης της Οχρίδος ή Λιχνίδος, αν θέλετε, ή της Αχρίδας όπως τη λένε, έχει δύο ονομασίες, είναι άλλη στο αρχαίο ελληνικό με, πώς το λένε οι Σκοπιανοί, αλλάζει εκεί στο πρώτο γράμμα, αλλά η αρχαία ονομασία είναι Λιχνίδα. Στρατοπέδευσαν εκεί και πρακτική εξάσκηση κάναν να καταστρέφουν για 4 χρόνια για να καταστρέφουν όποια πολιτεία υπήρχε εκεί γύρω-γύρω ο στρατός τους. Αυτή ήταν η πρακτική εξάσκηση και ύστερα ξεκινήσαν και πήγαν χτυπήσαν τη Ρώμη όπου και την κατέλαβαν και την κατέστρεψαν. Φεύγουμε από την Ηράκλεια να πάμε στη Βέβη, η οποία βρισκόταν πάνω στην αρχαία Εγνατία Οδό. Αυτή είναι μια παλιά φωτογραφία, τη λέγανε τότε Μπάνιτσα. Άλλαξε το όνομα από το 1928 και εδώ. Και επειδή βρισκόταν πάνω στην Εγνατία Οδό, είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ. Έχουν βρεθεί ήδη δύο αρχαίοι οικισμοί και ένα σε ένα ύψωμα που έχουν, που είναι όπως είναι ένα τραπέζι, και ένα άλλο ύψωμα που βρίσκεται 500 μέτρα λίγο πιο πέρα από κάποια λατομεία της πέτρας που υπάρχουν εκεί. Αξιόλογη είναι μια επιτίβια ενυπόγραφη πλάκα μακεδονικής εποχής, όπου μια μάνα την πληροφορεί
ο Αντίγονος ότι πέθανε ο γιος τους, το έχω βάλει σε μια περγαμηνή και τη λέγανε Αμία. Και για σαν ευχαριστώ, όπως θέλετε πείτε το, για τον Αντίγονο, Αντίπατρος λεγόταν ο φίλος του, ο Αντίγονος ήταν συμπολεμιστής. Πληροφόρησε τη μητέρα για τον Αντίπατρο ότι σκοτώθηκε στη μάχη και αυτή η Αμία έχει κάνει αυτή την επιγραφή, η οποία είχε ήδη βρεθεί. Και ακόμα μια παρόμοια επιγραφή με περίπου το ίδιο κείμενο βρέθηκε λίγο πιο πρόσφατα. Αυτές είναι επιτύμβιες πλάκες. Άλλη πολιτεία που υπήρχε ήταν η Μελίτη, αλλά δεν λεγόταν Μελίτη τότε. Έχω ένα χάρτη που είναι κοντά-κοντά η Βέβη, που είναι αμέσως μετά. Βλέπετε ανατολικό μέρος και λίγο πιο πάνω από τη λίμνη Βηγορίτιδα και τις Πέτρες. Είναι και η Μελίτη, ο Μελιτώνας, όπως θέλετε πείτε το, και η Βέβη. Χτισμένη στις πρόποδες του Βόρα, τη διασχίζει ο ποταμός Ιεροπόταμος, που ξεκινάει από το Βόρα ή το Καμψαλάν αν θέλετε, και καταλήγει στη Σακουλέβα και στη συνεχεία αυτός πάει στον Αρηγόνα και ο Αρηγόνας καταλήγει στον Αξιό και βγαίνει βεβαίως στο Θερμαϊκό κόλπο. Οι κάτοικοι ήταν δωρικής καταγωγής και ήταν και εκεί κόμβος της Εγνατίας και από εκεί περνούσε η Εγνατία. Πάμε σε ένα χάρτη που είχαμε κάνει εμείς παλιά όταν ψάχναμε την Τήρησα. Όπως είπαμε, ταυτοποίηση ότι η Τήρησα είναι η αρχαία Κοζάνη, σε εμάς, αφού το είχαμε βρει σε διάφορους χάρτες, ήταν οι συντεταγμένες που είχε ένας Πτολεμαίος γεωγράφος, όχι ο Πτολεμαίος ο γνωστός, αυτός ο οποίος ήταν στην Αίγυπτο, αλλά Πτολεμαίος ο γεωγράφος ήταν Έλληνας, ο οποίος έχει δώσει για 8.000 σημεία στην Ελλάδα συντεταγμένες. Ταυτοποιήσαμε και δείχνει για δύο πόλεις. Η μία λέγεται Ευρωπός και η άλλη Σκίδρα και η μία η Σκίδρα είναι η Ιδρούσα σήμερα και ο Ευρωπός είναι το Σκλήθρο. Και δίνει συντεταγμένες για αυτά τα δύο σημεία και τα οποία βγαίνουν ακριβώς από εκεί που είναι τα δύο χωριά. Ενδεχομένως, επειδή κάτι τέτοια ονόματα υπάρχει, ξέρουμε ότι η Σκίδρα υπάρχει στην Κεντρική Μακεδονία, όπως και Ευρωπός υπήρχε κοντά στα Γιάννητσά, ψάχνοντας οι αρχαιολόγοι να βρουν την Τήρησα, αυτό τους μπέρδευε και κάναν την αναζήτηση εκεί πάνω. Πέρα από αυτές τις πόλεις που είναι γνωστά τα ονόματα και περίπου ξέρουμε που βρίσκονται, έχουν βρεθεί και άλλες πόλεις οι οποίες κανείς δεν ξέρει τα ονόματά τους. Να βγάλω μια φωτογραφία που είναι από την περιοχή της Φλόρινας, αυτό εδώ πέρα. Φαίνεται από τα ευρήματα ότι υπήρχε ελληνιστική πόλη εκεί πέρα, που σημαίνει ότι ήταν μετά το Μεγάλο Αλέξανδρο την εποχή, η οποία βρέθηκε με σπίτια οργανωμένα, με πάρα πολλά ευρήματα κτλ. Και είναι ένας αρχαιολογικός χώρος στη Φλόρινα, επισκέψιμος. Είναι στην περιοχή Αγίου Παντελέμωνα, πάνω από τη Φλόρινα, όχι μακριά. Και πέρα από αυτά τα ευρήματα, αργότερα βρήκαν ευρήματα τα οποία δείχνουν ότι υπήρχε αδιέλεπτη ζωή από το 1600 έως το 600 π.Χ. Αυτά είναι ευρήματα τα οποία βρήκαν στη Φλόρινα από έναν αρχαιοκάπηλο. Δεν ξέρουμε από πού είναι, γιατί συνήθως οι αρχαιοκάπηλοι, η μεγάλη ζημιά που κάνουν, είναι πέρα το ότι αφαιρούν πράγματα τα οποία ανήκουν στον ελληνικό λαό, είναι τα μαζεύουν, τα παίρνουν και ουσιαστικώς χάνεται η αξία που έχουν τα αρχαιολογικά ευρήματα για να μπορείς να καταγράψεις την ιστορία ενός τόπου. Δεν ξέρει κανένας από πού είναι, αλλά στη Φλόρινα συνέβη αυτό και αυτό και το είχα βάλει. Και εκεί αργότερα έχει γίνει και ένα κάστρο στην περιοχή του Βυζαντινών, σε αυτή την πόλη, λίγο πιο ψηλά όμως, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να λεγόταν κάστρο του Χλιαρανιού ή κάπως έτσι. Πέρα από αυτή, εδώ ξαναϊδρύθηκε αυτή η πόλη, πέρα από το 1600 που λέμε στους προϊστορικούς χρόνους, περίπου εποχές που υπήρχε η Τήρησα, και την εποχή του Φιλίππου ξαναέχτισε αυτή την πόλη, γι' αυτό και βρίσκουν διάφορα ευρήματα που δείχνουν και εκείνη την εποχή, την εποχή του Φιλίππου. Υπήρχε μια άλλη πόλη που κανένας δεν ξέρει που μπορεί να βρισκόταν, αλλά λέγεται Λίγκος, να και η Λίγκιστίδα, και την αναφέρουν και ο Στέφανος Βιτζάντιος και ο Βίδιος. Και μιλούν για μένα, ο ένας λέει είναι μια πόλη του Σιπήρου, η Ευδόμια, τα λέει ο Βιζάντιος ότι τα λέει ο Στράβων. Και το θηλυκό λυγιστής και τα λοιπά.
Και επίσης την αναφέρει και ο Οβίδιος, ο οποίος λέει ήταν πρωτεύουσα, ήταν Λατίνος αυτός, είναι πρωτεύουσα του βασιλιά της εποχής των Θεών και το γιγάντο Λίγκο, που ήταν πασίγνωστος για την οξυδέρκειά του. Είδατε ότι όταν κάναμε, προσπαθούμε να βρούμε την ετυμολογία της λυγίστης, το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Πολλά ευρήματα έχουν βρειωθεί στη θέση της Αχλάδας, πολλές αρχαιότητες, στο μοναστήριο του Αγίου Χαραλάμπος, έχουμε μια φωτογραφία και από εκεί, από ένα τάφο που έχει βρεθεί. Και επίσης τα πιο παλιά ευρήματα από την ελληνική εποχή, με πολλά της εποχής του Χαλκού και αδιάκοπη κατοίκηση, είναι και το Αρμενοχώρι. Να φύγουμε και από το Αρμενοχώρι και να πάμε στη Λεβαία. Υπάρχει μια άποψη, είναι μια πόλη η οποία αναφέρεται από πολλούς. Αυτή είναι η περιοχή της Εγνατίας. Σταματάμε εδώ πώς περνούσε η Εγνατία. Και κοντά στο Φιλώτα υπάρχει η Λακιά, την οποία την ονομάσαν Λεβαία. Σοβαρή πόλη, αξιόλογη πόλη, αλλά εδώ πέρα τη διεκδικούν πολλοί και την επόμενη εκπομπή που θα πούμε για την Ερεστίδα θα πούμε μία από αυτούς που τη διεκδικούν, είναι και η Νεάπολη Κοζάνης, είναι η Πλατανιά, είναι και άλλα μέρη και ισχυρίζονται από εκεί περνούσε. Εδώ η φωτογραφία δείχνει την εποχή, την Εγνατία, για την οποία θα σας μιλήσω στο δεύτερο μέρος, και η οποία περνούσε από τη Λυγιστίδα και εκείνη της είχε δώσει ανάπτυξη. Φεύγουμε από εδώ, να πούμε μόνο μια αναφορά θα κάνουμε για τα κάστρα, τα οποία ήδη κάναμε μια εκπομπή και υπάρχουν κάστρα τα οποία δεν ξέρουμε ποιας εποχής είναι. Είναι η Ακρόπολη του Βαρικού, η τείχη του Φλάμπορου, τα τείχη της Βέβης, το κάστρο του Σκοπού που λέγεται Σετίνα, τα τείχη του Παρορίου, το κάστρο του Ακρίτα, το κάστρο του Τριόβουνου, το κάστρο της Τριανταφυλιάς και το κάστρο της Φλόρινας Χλερινού. Τώρα, ποια από αυτά ανήκουν στη Λυγιστίδα και ποια είναι έξω από αυτήν, γιατί κάποια που είπα είναι της περιοχής των Πρεσπών που ανήκει στην Ορεστίδα ή κάποια άλλα ανήκουν στην Εορδαία. Θα τα δούμε όταν θα αναφέρουμε και για την περιοχή της Ορεστίδας. Πάντως, εκεί βασιλείς κατά καιρό... έχουν σχέση με τους, υπήρχε με τους Τιμενίδες που ήταν στην Ορεστίδα και εν συνεχεία βγήκαν οι Μακεδόνες και βασιλείς ήταν, υπήρχε μια δυναστεία του Αρεβαίου, υπήρχε ο πρώτος λεγόταν Βρωμερός, ήταν γιος του Βρωμερού, όνομα ήταν αυτό, βασιλιά. Υπήρχε το 475, το 445 ήταν ο Αραβαίος ο πρώτος, που είχε γυναίκα τη Σύρα, η οποία ήταν από εδώ, από την Ηλιμίδα. Το 415 ο γιος του Αραβαίου που ήταν αγνώστο ονόματος. Μετά το 355 ο Αερόπος, τα οποία είχε τρία παιδιά, η Ρωμένη Αραβαίου και Αλέξανδρο. Οι δύο πρώτοι μπλεχτήκαν στην υπόθεση δολοφονίας του Φιλίππου και εκτελέστηκαν από τον Αλέξανδρο. Και υπήρχε και ο Αλέξανδρος ο Λογιστής, ο οποίος πήρε βασιλικό αξίωμα στη Βακτηριανία, που τον... αλλά και αυτός νομίζω ότι εκτελέστηκε για συνωμοσία εναντίον του βασιλιά. Υπήρχε ο Νεπτόλεμος, ο γιος του Αραφαίου, ο Αμύντας, ο γιος του Αραφαίου. Και εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον, η περιοχή είναι γνωστή από τον Πελοποννησιακό πόλεμο, αυτός κράτησε 28 χρόνια. Να δείξω μια φωτογραφία που έχω κάποιους που... αυτή είναι το γένος των Τιμενίδων και δείχνει πως υπάρχει και σχέση με, και των Λυγκιστών με τον Φίλιππο που εν συνεχεία βγήκε ο Αλέξανδρος. Φεύγουμε από εδώ. Εδώ ήταν νομίσματα της εποχής των Μακεδόνων και από εδώ μπορούμε να φύγουμε. Και εδώ πέρα είναι Πελοποννησιακός πόλεμος. Κράτησε 28 χρόνια. Το 8ος χρόνος είναι το 423. Εκεί οι Μακεδόνες, ο βασιλιάς των Μακεδόνων ο Αμύντας, θέλησε να καλύψει τα νότα του και συνεργάστηκε με τους Σπαρτιάτες. Εκεί τσακωθήκαν οι σύμμαχοι των Σπαρτιατών με τους συμμάχους των Αθηναίων. Τελικά πίστεψε ότι θα συνεργαστεί με τους Ιλλυρίους, που είναι η Βόρεια Αλβανία. Αυτοί όμως τελευταία στιγμή τα βρήκαν με τον Αραβαίο και όταν πήγαν εκεί οι Μακεδόνες, έχοντας περιμένοντας η συνεχεία, ήρθε και ο Βρασίδας που ήταν μεγάλος στρατηγός των Σπαρτιατών, τα βάλαν στα πόδια όταν είδαν ότι τους πούλησαν οι Ιλλυρίοι, οι οποίοι τους είχαν πει «Ξέρετε, θα συνεργαστούμε». Και έμεινε στην ιστορία γιατί έγινε πανολεθρία τότε και θύμασαν τόσο πολλοί Σπαρτιάτες γιατί τους πουλήσανε με αποτέλεσμα να τους επιτεθούν και τους Μακεδόνες. Έχει μείνει αυτή η μάχη της Λυγκιστίδος από το 423.
Να, αυτός είναι ο χάρτης, δίνω και ορισμένα στοιχεία. Φεύγουμε και από αυτό το χάρτη, τα έχω πει ήδη, και εδώ είναι ο Βρασίδας που επιθεωρεί το σώμα των Σπαρτιατών. Τελικά σε αυτή τη μάχη των 28 ετών νίκησαν οι Σπαρτιάτες, αλλά αυτά τα 28 χρόνια είχαν σαν αποτέλεσμα ο πολιτισμός των Αθηναίων που είχε φτάσει ψηλά εκείνη την εποχή να καταστραφεί, αλλά πίσω δεν πήγαν και οι Σπαρτιάτες, γιατί όταν 28 χρόνια πολεμάς και αιμορραγείς δεν έχεις καλά αποτέλεσμα. Και από εδώ μπορούμε να φύγουμε, με τις εικόνες. Αυτή είναι διάφορα πρόσωπα που υπήρχαν. Αυτός είναι ο Περδίκας ο Τρίτος, ο οποίος ήταν βασιλιάς της Μακεδονίας, καταγόταν από εκείνη την περιοχή. Να δείξω και μια άλλη φωτογραφία, υπήρχε η Ευρυδίκη. Και αυτοί είναι οι διάφοροι βασιλιάδες, οι οποίες είχαν καταγωγή από εκεί πέρα. Και να φύγουμε και αυτό ο Ανδρόνικος στη Βεργίνα βρήκε τον τάφο του Φιλίππου. Αυτό είναι γνωστό. Εκείνο που εμείς τουλάχιστον που δεν ανασχολούμαστε, δεν το ξέραμε, ότι βρήκε και τη μητέρα του που ήταν η Ευρυδίκη. Αυτή ήταν παντρεμένη με τον Αραβαίο, με τον λογιστή. Ήταν μάλλον, ναι, και είχε παιδιά τον Αλέξανδρο, τον Περδίκα τον Τρίτο, τον Αλέξανδρο τον Δεύτερο και τον Φίλιππο τον Δεύτερο. Και τρεις γίναν βασιλιάδες. Και υπάρχει και ένα κομμάτι που, να πάμε στην άλλη φωτογραφία, και λένε ότι αυτή ήταν λυγιστίδα και επομένως είχε σχέση με τον Νίκο, όπως και οι Λιμείς είχαν με τον Νίκο αυτό των Μακεδόνων. Ήταν κόρη του Σύρα η Ήρα, ο οποίος ήταν από την Ελλήμια. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Και εδώ βλέπετε ότι βρέθηκε, αυτό πρέπει να είναι ψηφιδωτό, το οποίο υπάρχει εκεί στην πλάτη του θρόνου. Όταν είσαι μητέρα από τρεις βασιλιάδες, αντιλαμβάνεστε τι τιμή την κάνανε όταν πέθανε. Φεύγουμε και από εδώ. Να φύγουμε. Αυτός είναι ο Φίλιππος. Γι' αυτόν έχουμε πει. Θα πούμε και άλλα στην επόμενη εκπομπή. Και να πούμε και για να κλείσουμε για τρία ονόματα και θα πάμε στο διάλειμμα. Τρία ονόματα τα οποία λέγονταν αυτή την περιοχή. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Αυτός είναι ο Φίλιππος, κάναν μια αναπαράσταση του προσώπου του με βάση από τον τάφο που βρέθηκε και βλέπετε ότι έχει το τραύμα από μάχης που συμμετείχε. Πρώτη του γυναίκα από την Ελλήμια, Φίλα, ίσον αγαπημένη. Φεύγουμε από αυτόν. Και αυτό, σε αυτή τη φωτογραφία, από τη μεριά που είμαι εγώ είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, από την άλλη είναι ο Κρατερός, ο οποίος διχάζονται, οι μεν λένε ότι είναι από την Ορεστίδα, αλλά κάποιοι άλλοι λένε από τη Λυγιστίδα. Ήταν ο αγαπημένος φίλος, ο οποίος θα πούμε περισσότερο τον Κρατερό, γιατί τα στοιχεία που βρίσκω δείχνει ότι ο Κρατερός κατά πάσα πιθανότητα ήταν από την Ορεστίδα και όχι τη Λυγιστίδα. Ο Φιλότας ήταν ένα που βρίσκουμε, λέω ονόματα τα οποία τα ξέρουμε σαν πόλεις ή χωριά της περιοχής της Φλωρίνης. Φεύγουμε και από εδώ. Έχουμε μια φωτογραφία του Φιλότα, είναι αυτή, από μια πρωτομή. Ήταν ένας από τους σημαντικούς αξιωματικούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην εκστρατεία στην Ασία. Και τον εμπιστεύτηκε και τον έκανε διοικητή στην περιοχή της Μυκάλης και στη Μύνδο. Κάποια στιγμή κατηγορήθηκε ότι συνομώτησε εναντίον του βασιλιά και κατά το μακεδονικό έθιμο εκτελέστηκε. Από την περιοχή πρέπει να ήταν και ο Μίντας ο Τρίτος, που ήταν Μακεδόνας βασιλιάς το 393. Έχουμε νομίζω ότι ένα νόμισμα αυτό. Και ο Πυρδίκας, ο οποίος ήταν ευγενής από την Ορεστίδα της Άνω Μακεδονίας, και γι' αυτόν έχω μια φωτογραφία που λέει ότι ο Αλέξανδρος έδωσε το δακτυλίδι, και γι' αυτόν υπάρχουν αμφισβητήσεις και λένε ότι πιθανόν είναι από τη Λυγιστίδα. Έδωσε το δακτυλίδι πεθαίνοντας, σαν ένδειξη προτίμησης του βασιλιά, πέθαινε και τη στιγμή, και αυτόν που εμπιστευόταν περισσότερους από όλους ήταν ο Πυρδίκας. Γεννήθηκε το 365 και πέθανε το 321, δολοφονήθηκε και αυτός όπως όλοι, όταν μπλέκησε με τα πίτουρα σε τρονικότητας. Αυτοί μπλεκόταν με πολέμους, με συνωμοσίες, με τέτοια πράγματα, και δυστυχώς, εάν διαβάσει κανένας, πάρα πολλοί, και η Ολυμπιάδα, η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και ο Φίλιππος και ο γιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλοι δολοφονήθηκαν κάποια στιγμή. Και κάποιοι, υπάρχει το χωριό Αντίγονο. Εδώ όλα τα στοιχεία δείχνουν, και θα το πούμε όταν μιλήσουμε για την Ελλήμια, ότι ο Αντίγονος είναι οπωσδήποτε από την περιοχή, ο κύκλος από την περιοχή της Ελλήμιας. Παρ' όλα αυτά, δόθηκε εκεί το όνομα, όπως συνέβη και με τη Λεβαία.
Πάση περιπτώσει, γεγονός είναι ότι όλοι ήταν Δυτικομακεδόνες ή Ανομακεδόνες ή αν θέλετε παλιότερα Τυρινή ή αν θέλετε ακόμη πιο παλιότερα Πελασγή. Πάμε στο διάλειμμα και θα μιλήσουμε, δεν θα κρατήσουμε όσο αυτή την ώρα, πολύ λιγότερο για την Εγνατία, γιατί αξίζει τον κόπο, ποια η Εγνατία είναι μεγάλη υπόθεση για την περιοχή μας. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα.